Σον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμας. Σον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Εμείς εδώ στην Θράκη έχουμε για πολλά να καυχόμαστε και ο πρώτος λόγος είναι οι άνθρωποι και το ανθρώπινο και έμψυχο δυναμικό της Θράκης και της περιοχής μας. Με την τέλεση του αγιασμού και την ευλογία του Θεού και της Εκκλησίας μας εγγενιάζεται και φέτος η 22η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της οποίας η λειτουργία πια έχει καταστεί θεσμός. Θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή είναι η σημαντικότερη περιφερειακή έκθεση της Ελλάδας, άρα θα είμαστε δίπλα, κύριε Περιφερειάρχα, και είμαστε δίπλα μια στιγμή που η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Χελέξπο, ξανά γίνει νέα εταιρεία μετά από 14 χρόνια. Ξεκινάμε φέτος σαν Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάνουμε ένα καινούριο βήμα και σε αυτό το βήμα το καταφέραμε γιατί είχαμε τη βοήθεια του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και προσωπικά του Υπουργού του κ. Καράου. Άρα, ο επόμενος στόχος για μας είναι η οργάνωση και το νοικοκύριαμα των οικονομικών και η διεθνοποίηση της έκθεσης. Το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο ανοίγει σήμερα τις πύλες του και για τις επόμενες 4 μέρες θα φιλοξενήσει τους εκθέτες και θα επισκεφτεί τους επισκέπτες αυτής της έκθεσης. Νομίζω ότι ό,τι άλλο και να πω εγώ θα είναι περιττό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για αυτή την έκθεση, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και τον Περιφερειάρχη τον κ. Γιαννακίδη, τη διοίκηση και κυρίως τους υπαλλήλους της ΔΕΘ και Λέξπο που εργάζονται συνέχεια από την ώρα που ανακοινώσαμε την ημερομηνία διεξαγωγής μέχρι και την τελευταία μέρα που θα κλείνουμε τις πόρτες, θα εργάζονται συνέχεια για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το πολύ δύσκολο πραγματικά έργο. Για μια ακόμα φορά εγγενιάζουμε την έκθεση της Θράκης. Ένας φίλος μου πάρα πολύ καλά είπε ότι με την άνοιξη του δρόμου, που άνοιξε ο δρόμος Κομωτινή Νυμφαία, Μακάζα, Κέρτζελη, Φιλιππούπολη, η Κομωτινή θα γίνει ένας μεγάλος πόμος. Όλοι μαζί όμως πρέπει να παλέψουμε, να βγούμε από αυτήν την έρμη την οικονομική κρίση. Η δικιά μας κυβέρνηση να μπορεί να προσεγγίσει τους επενδυτές με τους φόρους, να μειωθούν οι φόροι, να μπορεί ο επενδυτής να έρθει εδώ και ο επενδυτής να έρθει και να δει με πολύ διαφορετικό μάτι την περιοχή μας, γιατί εμείς εδώ έχουμε μέλλον. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη για, εκ μέρους του Δημάρχου της Κομωτινής για την απουσία του, τη σημερινή του απουσία. Ξέρετε ότι συνεδριάζει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΘΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Είναι μέλος του και ήταν μια ιδιαίτερα κρίσιμη συνεδρίαση και δυστυχώς δεν μπόρεσε, δεν πρόλαβε μάλλον να είναι σήμερα εδώ. 22 χρόνια μετά την πραγματοποίηση της πρώτης Θράκης, της έκθεσης που φιλοδοξούσε να προσδώσει στην επιχειρηματικότητα της περιοχής μας την απαιτούμενη αναπτυξιακή εξωστρέφεια, είναι η νέα έκθεση Ανατολική Μακεδονία Θράκη αναζητεί την καινούργια ταυτότητά της. Σε μια ενεργό συγκυρία και ταυτόχρονα δύσκολη οικονομική συγκυρία ενισχύεται η έκθεση από την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και επιλέγει πλέον τη στρατηγική της επένδυσης, τη σαφή πρόθεση της ντόπιας επιχειρηματικότητας να παραμείνει στις επάλξεις. Η επιχειρηματικότητα χυμάζεται. Διαταράσσεται η κοινωνική συνοχή. Η φτώχεια βαθαίνει. Διαχέεται πλέον σε όλη την κοινωνική διαστραμμάτωση. Ανθρώπινα δράματα. Το ντόπιο επιστημονικό προσωπικό, το ποιοτικότερο ανθρώπινο δυναμικό μεταναστεύει. Άνθρωποι, λογισμικά, νούμερα, αριθμοί, δημοσιονομική προσαρμογή. Το κοινωνικό πολιτικό σύστημα σε πλήρη δυσαρμονία με το χωροχρόνο και την κοινωνική πραγματικότητα. Και θα το
θα το φωνάζουμε στεντόνια φωνή. Είναι επιτέλους αδύρυτη εθνική ανάγκη. Να συνεπάρξουν όλα τα κόμματα στο ίδιο τραπέζι του επικοινωνιακού διαλόγου και να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, τη γλώσσα της πατρίδας. Φίλες και φίλοι, το ιστορικό διακύβημα για την Ελλάδα δεν είναι μνημόνιο αντιμνημόνιο. Δεν είναι η διαίρεση των Ελλήνων σε πατριώτες και ξεπουλημένους, η ιστορική κατάρα της φυλής μας. Το ιστορικό διακύβευμα είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση πατρίδας μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘ Χελέξπο για την πρόσκλησή του να βρίσκομαι απόψε μαζί σας και να κηρύξω τα εγγένεια της 22ης Πανελλήνιας Εμπορικής Έκθεσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2013, η οποία με την αδιάλειπτη και δυναμική παρουσία της εδώ και 22 χρόνια συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία αυτής της περιφερειακής ενότητας το αύριο. Η Κομωτινή μπορεί να βρίσκεται στην αρχή της πατρίδας μας, ωστόσο η διοργάνωση μιας από τις μεγαλύτερες περιφερειακές εκθέσεις και βοηθά στην προσπάθεια που κάνει η πόλη, η περιφέρεια, να αποκαταστήσει και να κατοχυρώσει το ρόλο της ως κόμβο εξελίσσεων στην ακριτική αυτή περιοχή. Φίλες και φίλοι, η παρουσία όλων μας αυτών εδώ το χώρο στέλνει το μήνυμα ότι η ελληνική περιφέρεια έχει τη θέληση αλλά και τις δυνατότητες να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια ανάταση της ελληνικής οικονομίας. Εδώ, από την Κομωτινή, θέλω να επαναλάβω την αχλώντη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης ότι η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, με όραμα, με πίστη και με πολύ αγώνα, θα ξαναγίνει και πάλι μια ισχυρή και επιμερούσα περιοχή στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέσα από τη φετινή έκθεση δίνεται το στίγμα της νέας ημέρας. Ότι δηλαδή η πατρίδα μας, η Ελλάδα, έχει κάθε δικαίωμα να διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον. Και να είστε σίγουροι πως όχι μόνο το διεκδικεί, αλλά θα το πετύχει κιόλας. Τα μηνύματα άλλωστε είναι ενθαρρυντικά. Βλέπουμε και στην σημερινή έκθεση που θα γενιάσουμε. Αυτή η αυξητική τάση δίνει στην κυβέρνηση το κουράγιο να συνεχίσει την καθημερινή προσπάθεια για την ενίσχυση των συνεργασιών και για τη διεύρυνση των οριζόντων των επαγγελματιών της περιοχής. Με όχημα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, του οποίου έχω την τιμή να προείσταμαι, δίνουμε ένα διαρκή αγώνα να καταστήσουμε τη Θράκη επιχειρηματική γέφυρα των Βαλκανίων και περιφερειακό μοχλό προσέλκυσης επενδύσεων. Επενδύσεις, φίλες και φίλοι, σημαίνουν εξωστρέφεια, σημαίνουν νέες θέσεις εργασίας, ευημερία και ανάπτυξη. Ανάπτυξη τοπική, περιφερειακή, εθνική, η οποία μπορεί να παραχθεί μέσα από την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και φυσικά της καινοτομίας. Φίλες και φίλοι, η 22η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2013 δείχνει το δρόμο της νέας εποχής που στηρίζεται στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια. Η Ελλάδα αλλάζει, θέτει στόχους, εργάζεται σκληρά για αυτούς και τους πετυχαίνει. Το ίδιο και η Θράκη. Και θέλω να ξέρετε ότι στην προσπάθεια αυτή η κυβέρνηση του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης θα είμαστε δίπλα σας, θα είμαστε στο πλευρό σας. Γνωρίζουμε τα προβλήματά σας και δίνουμε μαζί με όλους τους εκπροσώπους, τους θεσμικούς εκπροσώπους των φορέων σας, τη μάχη για την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Η Θράκη μπορεί να εξελιχθεί σε θερμοκοιτίδα ανάπτυξης. Με αυτές τις σκέψεις κλείνω εγκαινιάζοντας την 22η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2013. Συγχαίρω θερμά όσους εργάστηκαν σκληρά για την επιτυχία της φετινής διοργάνωσης και είμαι σίγουρος ότι και φέτος θα στείλετε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι το μέλλον της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι λαμπρό, ότι από εδώ, από την ακριτική Θράκη, αρχίζει η αντεπίθεση της ελληνικής οικονομίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι μηχανή είναι αυτή;